Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αντωνίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι η πρώτη μας τηλεοπτική. Α, για το 2023, για το 2023, να ευχηθούμε λοιπόν. Καλή χρονιά. Πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές μας. Αλήθεια, για εσάς ποια θα ήταν η καλύτερη ευχή να σας δώσουμε για το 2023, που είναι και εκλογική χρονιά? Αυτό θα το κρίνετε εσείς, όχι εγώ. Μάλιστα. Ποια ευχή θα μου κάνετε? Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν καταρχήν για την συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία στο αμέσως. Έτσι και αλλιώς θα τα πούμε αρκετές φορές φέτος, έτσι όπως δούμε τα πράγματα. Τουλάχιστον ως τον Απρίλιο, Μάιο θα δούμε στην πάντως, προεκλογική περίοδο. Σίγουρα το 23 και μέχρι μετά την δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ολοκληρώσουμε την τετραετία. Είμαστε στην ολοκλήρωση της τετραετίας, κύριε Νατσούλη, όπως ακριβώς δεσμεύτηκε, γιατί εμείς είμαστε η κυβέρνηση που ό,τι λέμε το κάνουμε. Και αυτό το έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλά ζητήματα. Είχαμε πει θα μειώσουμε φόρους. Σε μερικά πράγματα, κύριε Νατσούλη, έχουμε υπέρβαση και αυτόν που είχαμε πει. Είχαμε πει να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να ακούσουμε και οι ακροατές μας. Ναι. Ο ΕΦΙΑ είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και αν ανατρέξει κανένας το προεκλογικό μας πρόγραμμα για την οικονομία, είχαμε πει ότι μεσοστατικά θα μειώσουμε 30% τον ΕΦΙΑ. Η μείωση λοιπόν του ΕΦΙΑ έχει φτάσει στο 35%. Επίσης έχουμε μειώσει τη φορολογία όσον αφορά την γονική παροχή, κάτι που δεν το είχαμε πει προεκλογικά και όμως το πράξαμε για να βοηθήσουμε τις οικογένειες και στην διαχείριση της φορολογίας των οικονομικών. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι είμαστε από την η κυβέρνηση που ό,τι είπαμε προεκλογικά και θέλω με σοβαρότητα να δούνε οι πολίτες, ναι, τι είχαμε δηλώσει, τι είχαμε πει. Στο κομμάτι της σύγκρισης που λέει ο Πρωθυπουργός και ό,τι στη σύγκρουση που έχουμε αυτή την ώρα στην Βουλή. Γιατί ήδη από χθες, και ας ξεκινήσουμε με αυτό κύριε Αντωνίου, έχουμε την πρόταση της δυσπιστίας. Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα γίνει κάτι, δεν θα πέσει η κυβέρνηση από αυτό. Όμως είναι μια δυνατή πρώτη πρόβα σύγκρουσης, η μεν για τους δε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό όλο θα εξελιχθεί σε μια μονομαχία ανάμεσα στους κύριους Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είναι μια πρόβα προεκλογική ουσιαστικά. Εμείς, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, είναι καλοδεχούμενη η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι προκαλούσε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα να πάει σε πρόταση μορφής. Αποφάσισε να το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μας να επαναβεβαιώσουμε και τη συνοχή της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αλλά κυρίως, όπως είπατε και εσείς πριν, να συγκρίνουμε τα πεπραγμένα των δύο τεταραετιών. Mm-hmm. Την τεταραετία, τα 4 χρόνια που κυβέρνησε ο Τσίπρας και τα 4 χρόνια που κυβερνάει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι έτσι θα πάει η συζήτηση αυτές τις 3 μέρες στη Βουλή. Πιστέψτε με, θα είναι καταλυτική. Γιατί όλοι θα κληθούν οι υπουργοί να παρουσιάσουν και επίσης το έργο τους και θα δοθεί ευκαιρία να φανεί για μια ακόμα δυνατότητα για να απαντήσει, να έρθει και ο Τσίπρας να μας πει επιτέλους τι συμβαίνει, γιατί ήταν εξαφανισμένος όσον αφορά αυτά που ακούγονται για τις σακούλες με τα μαύρα χρήματα που πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, για τα ποσοστά που μοίραζε στα κανάλια. Και να δοθεί ευκαιρία στον κόσμο να καταλάβει την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση στο πεδίο πολιτικής. Είναι σίγουρο ότι και ήδη έχουν τα χαρτιά τους. Έχει και ο Τσίπρας τα χαρτιά του. Θα φανεί με σαφή τρόπο η διαφορά. Για να δούμε λοιπόν. Τώρα, για να φτάσουμε σε μερικά διαδικαστικά, θέλω να μας πείτε, γιατί έχουμε ακούσει εδώ και αρκετό καιρό ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός στην Καστοριά. Θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό και μια και είστε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Να πούμε, θα έρθει λοιπόν ο Πρωθυπουργός τελικά ή όχι? Έχουμε ημερομηνία ή όχι? Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο για να είμαστε σαφείς σε ό,τι λέμε. Ξεκινήσαμε από τη ΔΕΘ, ναι, το πρόγραμμα
το προεκλογικό μας ουσιαστικά, το επόμενο, το τι έχουμε κάνει, ναι μεν, στα 3,5 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου, αλλά με την ευκαιρία της τελευταίας Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός και το Επιτελείο παρουσιάσαμε τα 30 πλάς έργα 8 δισεκατομμύριων για την Θεσσαλονίκη. Από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε σταδιακά σε κάθε περιφέρεια και ουσιαστικά κάνουμε το αναπτυξιακό σχέδιο για κάθε περιφέρεια. Πελοπόννησος, πριν από λίγο καιρό ήμασταν πριν περίπου 15 μέρες στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ήταν η σειρά τώρα της Κρήτης. Η επόμενος λοιπόν σταθμός είναι η Δυτική Μακεδονία και το αναπτυξιακό σχέδιο που προγραμματίζουμε και υλοποιούμε για τη Δυτική Μακεδονία. Άρα λοιπόν στις αρχές, στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, θα έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας στην Δυτική Μακεδονία για να αναπτύξει ένα ολιστικό, πραγματικό σχέδιο με πόρους, με κονδύλια που θα αφορά το αναπτυξιακό σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας. Και όπως καταλαβαίνετε, θα επισκεφθεί, όπως συνηθίζει να κάνει, όλους τους νομούς. Ναι, για την Καστοριά ας πούμε περισσότερα. Είναι αληθές αυτό που ακούμε για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου ή σας τίποτα δεν είναι σίγουρο? Δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο. Το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο. Πιο συγκεκριμένο, ακριβώς. Γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η επίσκεψη, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την Καστοριά, αφού επιβεβαιώνεται αυτό? Αυτό θα αφήσουμε, κύριε Νατσούλη, να το ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν. Οι συνεργάτες, ναι, όλοι. Υπάρχουν κάποια πράγματα σε εξέλιξη και φανταζόμαστε ότι κάπου εκεί θα κινηθούμε. Δηλαδή, υπάρχει εξέλιξη του φράγματος νοστορίου με την νέα προοπτική, αντί να πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση, προέκυψε τις τελευταίες μέρες να πάμε στην Τρίτη που είναι η Τέρνα. Προέκυψαν εξέλιξη με το φράγμα της Διποταμίας. Έχουμε την έναρξη των εργασιών στη σύρεγα της Κλεισούρας. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το αστυνομικό μέγαρο. Γι' αυτά είναι σημεία στα οποία θα δημοπρατήθηκε το γέρμα με 4,5 περίπου εκατομμύρια το αρδευτικό. Είναι πράγματα στα οποία θα επικεντρωθεί αν έρθει εδώ. Αυτά θα ακούσουμε εδώ. Και πολλά άλλα αναπτυξιακά που ήδη δημιουργούμε. Έχουμε προτάσεις από όλους σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια και με τους αυτοδιοικητικούς πρώτους βαθμού, όπως κάνουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις περιφέρειες. Όπως αντιλαμβάνετε και πολύ σωστά είπατε, θα περιληφθούν και τα έργα τα οποία υλοποιούνται. Ξεχάσετε το δίκτυο φυσικού αέριου που είναι ένα έργο 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, το οποίο υλοποιείται, βλέπουμε ότι σκάβεται. Και συν τα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει και τα οποία ξεκινήσανε, ξεκινάνε και θα ολοκληρωθούν, όπως σαφώς και πολλά άλλα τα οποία αφορούν ναι μεν και την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και το τομεακό του κάθε νομού. Σίγουρα πρότιστη για μας αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση, κύριε Νατζούλη, είναι η αγωνία όσον αφορά την ακρίβεια, και σε αυτό πάνω έχουμε δώσει όλη τη βαρύτητά μας. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή το που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες πολύ του δύσκολο. Κόσμου. Όλες οι οικονομίες του κόσμου σήμερα λοιπόν είναι ακρίβεια. Το εισαγόμενο όμως κύμα προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Όπως παντού λοιπόν στην Ευρώπη, έτσι και εδώ αρκετοί δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Άρα υψώνουμε όμως όλο και πιο πολλά αναχώματα. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αν δούμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα δούμε δύο αριθμούς. Αν δεν υπήρχε κρατική επιχορήγηση, επιδότηση, και πόσο είναι σήμερα με την παρέμβαση του κράτους. Πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μας έχει στοιχήσει αυτή η παρέμβαση. Όμως οφείλω να πω και να ακούσουν οι ακροτές, τα πήραμε και από παραγωγούς ενέργειας. Δεν τα βάλαμε αυτά τα χρήματα για να βοηθήσουμε τον κόσμο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το καλάθι του νοικοκυριού. Η αξιωματική αντιπολίτευση το λιδωρεί. Αμφισβητεί το καλάθι του νοικοκυριού. Και βλέπουμε τον πρόεδρο Μακρόν στη Γαλλία να ετοιμάζεται να ανταγράψει, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Άρα φαντάζομαι το Market Pass που έρχεται. Από σήμερα κιόλας
Έχουμε την αύξηση των συντάξεων για πάρα πολύ κόσμο. Για θα δούμε, θα πάνε οι συνταξιούχοι στο ATM, θα δουν οι συνταξιούχοι σήμερα. Μετά από 12 χρόνια αυξάνονται πλέον οι συντάξεις. Σωστά, αλλά να δούμε πόσο αυξάνονται, γιατί μπορεί να υπάρχει καμιά έκπληξη εκεί, να περιμένουν άλλα οι παππούδες και άλλα να δουν στο λογαριασμό. Θα δούμε πώς θα πάει. Όλα σημασία έχει ότι γίνονται σημαντικές πρωτοβουλίες και με το Market Pass που θα, από το Φεβρουάριο που θα ξεκινήσει. Ναι, μπαίνει και αυτό στη ζωή μας. Βέβαια, εδώ θα σας πούν το εξής. Με δύο παιδιά. Να το πούμε λίγο και αυτό όμως, κύριε Αντωνίου, να το απαντήσετε. Είναι γιατί, λοιπόν, αναχώματα τα οποία δημιουργούμε για να είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη. Με τα Pass όμως, με τα Pass και τα επιδόματα. Στους ευαίσθητους, και στους πιο αδύναμους οικονομικά από συμπολίτες μας, κύριε Ανασούλη. Εδώ έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα. Βέβαια, έρχονται πολλά μηνύματα τώρα. Βλέπω ότι η παρέμβασή σας εδώ στην εκπομπή μας και η συμμετοχή στην εκπομπή μας σήμερα δημιουργεί έτσι πολλά ερωτήματα στους ακροατές μας, να σας τα θέσουμε. Ένα από αυτά είναι λοιπόν ακριβώς αυτό. Γιατί ουσιαστικά κατηγορούσατε τον Τσίπρα για τα επιδόματα, αλλά με τα ΠΑΣ η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, θα λέγαμε. Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση του κυρίακου Μητσοτάκη, κλήθηκε να αντιμετωπίσει παγκόσμιες κρίσεις. Τεράστιες παγκόσμιες. Καλά, κρίσεις. Ότι ήταν 4 χρόνια πίστευτα. Ήταν. Το συζητάμε ακριβώς. Είχαμε λοιπόν ένα κλείσιμο της οικονομίας επί 2 χρόνια με μια υγειονομική κρίση, που παγκόσμια υγειονομική κρίση που χτύπησε όλη την Ιφίλιο και οικονομικά. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση φρόντισε και στήριξε με 52 δισεκατομμύρια την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, προκειμένου αυτή τη στιγμή, κύριε Νατσούλη, να είμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρώπης μέχρι το 22, διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρώπης, και το 23 να πάμε σε τριπλάσια ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρώπης. Κάτι που την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 0,5 ο ρυθμός ανάπτυξης, να μην σας πω, ήταν 2,2 ο μέσος όρος της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με πρωτοφανής κρίσης παγκόσμιας, με την εισαγόμενη κρίση στην ενέργεια, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση με στοχευμένες κινήσεις, και δεν είναι επιδόματα, είναι στοχευμένες κινήσεις αναχώματα για να βοηθήσει τους ευαίσθητους συμπολίτες μας που πλήττονται από αυτές τις παγκόσμιες κρίσεις. Ας έρθουμε λίγο καθαρά σε εσάς την υποψηφιότητά σας. Γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ο πληθυσμός πια κάτω από τις 50.000 δυστυχώς. Αυτό και είναι μονοϊδρική η Καστοριά μετά το 1980. Που έγιναν για πρώτη φορά με δύο βουλευτές. Το 81 ήταν η τελευταία φορά που έγιναν με εκλογές με μονοϊδρική την Καστοριά. Αυτό νομίζω μας στεναχωρεί όλους τους Καστοριανούς πολίτες, όλους τους πολίτες της Καστοριάς, τους Καστοριανούς που αγαπάνε τον τόπο τους, και όντως θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια από εδώ και πέρα, προκειμένου να ανακτήσουμε και τη δεύτερη έδρα. Αυτό είναι το στοίχημα λοιπόν όλων μας. Από όλα τα κόμματα, φαντάζομαι. Σε αυτό δεν νομίζω να περισσεύει κανένας. Πέρα από εκεί όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που προκύπτει ως μονοεδρική. Η μονοεδρική της Καστοριάς, βλέποντας τη γενική κατάσταση σε όλη τη χώρα και την προσπάθεια, και ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται και αντιλαμβάνονται την προσπάθεια που κάνει η σημερινή κυβέρνηση, βλέποντας ότι η χώρα τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης, βλέποντας ότι στην εθνική κυριαρχία, γιατί κύριε Νατσούλη, χωρίς εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει προφανώς οικονομική ευημερία. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή και περήφανη όσο ποτέ. Και όσο εύκολα κάποιοι διαλαλούν ότι θα μας επισκεφτούν νύχτα, να ξέρουν ότι μπορεί και εκείνοι να ξυπνήσουν ξαφνικά νύχτα και να προσεγγιστούν σε σκληρή πραγματικότητα. Η πατρίδα μας είναι αυτή τη στιγμή, σας είπα, πιο θωρακισμένη και πιο περήφανη από όσο ποτέ. Και οι πολίτες νομίζω αφουγκράζονται, και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπίες που βλέπουμε, που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο από όλες τις εταιρείες. Άρα λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στην μονοεδρική. Πάμε στη μονοεδρική. Η Καστοριά λοιπόν νομίζω ότι ακολουθώντας και βλέποντας και έχοντας μια οικονομία πάντα μέσα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, έχουμε δομήσει
μια λογική φιλελεύθερη με ιδιωτικές, πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολιόταν με το κομμάτι της Γούνας. Πίστευαν λοιπόν στα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσουν να πιστεύουν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι φιλελεύθερο αλλά με κοινωνικό προσανατολισμό που το αποδεικνύεται. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα πάρει τη μονοεδρική και από εκεί και πέρα οι τρεις συνυποψήφοι θα κάνουμε τον αγώνα μας προκειμένου να εκπροσωπήσουμε. Ποιοι θα είναι οι τρεις συνυποψήφοι τώρα εδώ, γιατί το λέμε αυτό? Θεωρείται πάντα ο εκάστοτε βουλευτής να είναι εκ των πραγμάτων και πάλι υποψήφιος. Να θεωρήσουμε και εσάς, κυρία Αντωνίου, λόγω της θέσης που κατέχετε σήμερα ως... Όχι, δεν είμαι μόνο λόγω της θέσης. Ήμουνα, συμμετείχα στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Οπότε... Και ήμασταν με μια μικρή διαφορά από τον ίν βουλευτή. Οπότε θεωρείτε δεδομένη και η δική σας συμμετοχή. Δυναμική που δίνει πέρα από την θέση την οποία τέλος πάντων υπηρέτησα τα τελευταία 3,5 χρόνια και έχω αποκτήσει μια εμπειρία και ωριμότητα σε πολλές και πολλές γνωριμίες που μπορώ να βοηθήσω, κυρία Νατσούλη, πάρα πολύ τον τόπο μου και το κάνω σε κάθε ευκαιρία. Προσπαθώ να είμαι δίπλα και να βοηθήσω τον τόπο που αγαπώ, την Καστοριά. Η τρίτη θέση πώς θα καλυφθεί λοιπόν, κύριε Αντώνιο? Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τη θέση θα καλυφθεί μεταξύ αυτών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε διεδρική, να είχαμε ακόμα περισσότερες έδρες, να έχουμε ακόμα περισσότερους υποψηφίους. Αυτό θα θέλαμε και εμείς ως παράταξη. Λέτε λοιπόν ότι αυτό θα παίξει, η τρίτη θέση θα παίζει μέχρι τέλους, μέχρι την ημέρα που θα κοινωθούν τα ψηφοδέλτια? Γιατί υπάρχει, από την άλλη βλέπω ότι όλοι δηλώνουν και σίγουροι. Υπάρχει εκλογική επιτροπή που, κύριε Νατσούλη, βλέπει τα αιτήματα των ανθρώπων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και θα καταλήξουν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ο πρόεδρος και πρωθυπουργός του κόμματος, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξονυχιστικούς ελέγχους, γιατί είδαμε κάποια φαινόμενα τα οποία μας στεναχώρησαν ως παράταξη, οφείλουμε να το πούμε. Πάντως, γιατί γράφτηκαν και αυτά ή ακούστηκαν και αυτά, καμία σχέση Αντωνίου με Θεσσαλονίκη, με επικρατείες κτλ. Είστε υποψήφια Καστοριάς, το διευκρινίζετε άπαξ διαπατός. Αγαπάω τον τόπο μου και πιστεύω ότι αυτός ο τόπος αξίζει πολλά. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Είχαμε και έχουμε φυσικά μια οικονομία ιδιαίτερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό ίσως δεν μας άφησε να αναπτύξουμε και άλλους πυλώνες οικονομίας πολύ έντονους. Γίνεται όμως μια τεράστια προσπάθεια και στο κομμάτι του πολιτισμού μας με απίστευτα έργα που εντάχθηκαν, ήταν από τα πρώτα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Ξενία που για 40 χρόνια ήταν παρατημένο, κανένας δεν είχε ασχοληθεί, και που πλέον υλοποιούνται οι μελέτες για να γίνει ένα πάρκο πολιτισμού σε όλη εκεί πάνω την περιοχή, με τουρισμό που βλέπουμε ότι η Καστοριά μπορεί να ανακτήσει σημαντικό επίπεδο μετά την πανδημία, ειδικά γιατί μετά την πανδημία έχουν αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά τον τουρισμό και ο κόσμος ψάχνει περιοχές που είναι ανεξάρτητες από το crowded. Βλέπουμε, ας πούμε, αναπτύσσεται πάρα πολύ το yachting. Γιατί αναπτύσσεται τελευταία το yachting? Μετά την πανδημία, λοιπόν, ο κόσμος επιλέγει διαφορετικό είδος τουρισμού. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε, αλλά να δημιουργήσουμε ήδη, όπως έχουμε ξεκινήσει, τις υποδομές για να υποδεχτούμε αυτό το κύμα τουρισμού, να ενισχύσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα. Έχουμε εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα. Εξαιρετικά, και προχθές η μηλοπαραγωγή που έκαναν την κοινοποίηση είπαν το εξής. Και εδώ έχει μια αξία να το δείτε. Και τα κάστρα, λέει, καμιά φορά χτίζονται στην άμμο και ανατρέπονται. Η μονεδρική της Καστοριάς σας μην παιχτεί στην ζαριά του προβλήματος των αμήλωπαραγωγών. Μάλιστα κάλεσαν να μπει και η Αντωνία, όπως είπε η Επιτροπή, στον αγώνα το δικό μας. Βεβαίως. Μα είμαστε πάντα δίπλα στους αγρότες και νομίζω οι αγρότες είναι για πρώτη φορά... Το είπε ο κ. Παπαϊωάννου τη Δευτέρα στην εκπομπή. Μισό λεπτό. Οι αγρότες είναι η πρώτη φορά που έχουν πάρει αποζημιώσεις πολύ πιο εμπρόθεσμες, που είναι και τις πιο μεγάλες αποζημιώσεις. Περιμένουν όμως και το περίφημο 300 των μήλων. Βεβαίως. Λόγω της αγοράς της φετινής. Υπήρξε και της μη καλής τιμής. Ιδιαίτερη κατάσταση φέτος. Η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών. Ακριβώς. Υπήρχαν όμως πάρα πολύ καλές χρονιές όλες οι προηγούμενες. Έτυχε με το capital control της Αιγύπτου να δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα στις εξαγωγές των μήλων μας. Παρ' όλα αυτά, ως κυβέρνηση ανταποκριθήκαμε. Περιμένουν το Γιοργαντά. Το Γιοργαντά περιμένουν όλοι.
ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα των μελοπαραγωγών και οφείλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πήγε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το αίτημα από την περιφέρεια με τα δεδομένα προκειμένου να επεξεργαστούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να έχουμε. Αλλά ο κ. Γεωργαντάς δήλωσε ότι θα στηρίξει όπως θα στηρίξει όλους τους μελοπαραγωγούς της Ελλάδας. Με τον ίδιο τρόπο και στην Καστοριά. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Τώρα, επανέρχομαι λίγο σε εσάς. Θέλω λίγο πιο προσωπικά σε εσάς σήμερα. Πάμε. Η Μαρία Αντωνίου κερδίζει αυτές τις εκλογές ανεξαρτήτως ποιος θα είναι ο τρίτος στο ψηφοδέλτιο. Τι θέλει ή τι θα γίνει. Όπως το εννοείτε, όπως το καταλαβαίνετε και εσείς. Η Μαρία θέλει να κερδίσει τις εκλογές και να εκπροσωπήσει τον Καστοριανό λαό στην επόμενη Βουλή, σε πολύ κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί ξέρετε έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα, το νέο εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόμαστε και μια πιστεύετε ότι ο κόσμος θα έχει ένα μέτρο σύγκρισης των τετραετιών Αντωνίου Τζικαλάγη, ας πούμε, για να πάει στις επόμενες εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να συγκρίνουμε ίδιες. Θα πρέπει να εγώ ως κυβερνητική βουλευτής, κύριε Νατσούλη, διατέλεσα το 2012 μέχρι το 2014. Ακριβώς. Ήταν μια διετία. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια δύο πράγματα. 2 με 4 χρόνια. Ωραία. Ακριβώς. Είναι 2 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Τώρα έχουμε μια κυβερνητική θητεία του κυρίου Τζικαλά για 4 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Άρα να μην μπούμε σε αυτά τα δεδομένα σύγκρισης, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι στάθηκα πάντα δίπλα στην Καστοριά, έχοντας αποκτήσει πλέον μια σημαντική εμπειρία στη διαχείριση πολλών ζητημάτων, και όταν έχεις να διαχειριστείς ως γραφείο πρωθυπουργού κρίσεις παγκόσμιας, υγειονομικές, ενεργειακές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εμπειρία και αυξάνεται και δημιουργεί και γνώση. Mm-hmm. Μεγάλη γνώση που εγώ θέλω, και επειδή αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου, να σταθώ δίπλα στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται στην Καστοριά. Τώρα, να είμαι εκεί, να είμαι αφοσιωμένη με τα προβλήματα της Καστοριάς. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε λοιπόν τώρα λίγο, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Είστε επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη, mm-hmm. αλλά μέχρι πότε θα είστε είναι το ερώτημα, μια και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα 9 Απριλίου θα είναι. Κάπου εκεί θα είναι, τέλος πάντων, που θα έχουμε τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πότε λοιπόν και πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία τώρα? Φεύγετε, παραιτήστε από εκεί, πώς θα γίνει? Βεβαίως, παραιτήστε. Όταν προκυρήσονται εκλογές, παραιτείται όλη η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η δική σας παραίτηση θα έρθει τότε? Ή θα έρθει από νωρίτερα για να είστε εδώ? Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, κύριε Νατσούλη. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ναι. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό. Δεν μπορείτε να ξέρετε λοιπόν πότε θα είστε μόνιμα πια στην Καστοριά? Σίγουρα ναι. θα είναι με την προκήρυξη των εκλογών, όπου παραιτείται όλη η κυβέρνηση. Ναι. Οπότε υποβάλλουμε παραίτηση και ως δημόσιος υπάλληλος που διατελώ, παραιτήσει από την θέση του δημοσίου υπαλλήλου, προκειμένου να συμμετέχει στην εκλογική αναμέτρηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μάλλον αυτό πρέπει να είναι κοντά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι ναι, κάπου είμαστε κοντά σε αυτό. Έχετε ήδη σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε την προεκλογική σας εκστρατεία, που θα εστιάσετε? Θα εστιάσω στους πολίτες της Καστοριάς, τις ανάγκες που έχει η Καστοριά μας, στα μεγάλα έργα που πρέπει να συνεχίσουμε και στο να δημιουργήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες. Ήδη έχουμε συζητήσει με μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή. Ήδη έχουμε ένα σχεδιασμό έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πολλές και καλές θέσεις, νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, προκειμένου να συγκρατήσουμε τους νέους μας ξανά στον τόπο μας. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για μένα, κύριε Νατσούλη, να δημιουργηθούν μεγάλες επενδύσεις, να ενισχύσουμε φυσικά τον πυλώνα της οικονομίας μας, εννοείται ότι είναι η γονοπία, πρέπει να συνεχίσουμε να τον ενισχύουμε προκειμένου να κρατήσουμε θέσεις εργασίας, και ή δυνατόν να δημιουργήσουμε και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλές νέες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους, για να παραμείνουν στην πόλη μας. Απέναντι και στον σας... τουρισμό και ναι. στην αγροτική οικονομία, αλλά και σε άλλες επενδύσεις που ετοιμάζονται να έρθουν στην περιοχή. Απέναντι σας θα έχετε τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ολυμπία Τελιγιορίδου τοπικά,
που διατέλεσε και κυβερνητική βουλευτής αλλά και υφυπουργός, αλλά και στην αντιπολίτευση. Είπατε νωρίτερα ότι η Μοναδρική δεν χάνει από την Καστοριά. Όχι. Είστε κατηγορηματικοί σε αυτό? Βεβαίως. Είμαι κατηγορηματική. Το λέτε απόλυτα? Το λέω απόλυτα γιατί το αισθάνομαι και το βλέπω. Και το βλέπω και στον κόσμο, το βλέπω και στο γενικά στα δημοσκοπικά δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι θα ακολουθήσει και η Καστοριά την πορεία της Ελλάδας και θα έχουμε μια κυβέρνηση νέου με πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη και η έδρα θα είναι βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία θα έρθει ο πρωθυπουργός και θα ανακοινώσει στο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία, να έχει μια ισχυρή φωνή η Καστοριά προκειμένου να υλοποιηθεί όπως κάναμε στη Θεσσαλονίκη αυτή την τριετία, όπως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις που είχαμε από το 19, ό,τι είπαμε το 19 στη ΔΕΘ έχει υλοποιηθεί, 1-1 γήπεδο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώσαμε σε 2 χρόνια το προεδρικό διάταγμα. Όπως είχαμε δεσμευτεί, το ολοκληρώσαμε. Προχωράνε τα σχέδια. ΔΕΘ. Ολοκληρώσαμε σε 2 χρόνια το προεδρικό διάταγμα της ΔΕΘ. Ήδη βγαίνουν οι άδειες καινούργιες προκειμένου να γίνει η ανάπλαση όλης της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Μετρό. Είπαμε το 23 παραδίδεται. Τέλος του 23 λοιπόν το μετρό προχωρά και όχι μόνο προχωρά. Θα γίνει και οι στάσεις Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας θα γίνουν μουσεία. Θα έρχονται μόνο και μόνο για να βλέπουν τα αρχαία τα οποία θα αναδειχθούν σε αυτές τις στάσεις. Είπαμε κάθετος άξονος Εγνατίας για την Πέλα και για την ΣΕΡΕΣ. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί έχει προγραμματιστεί το flyover. Το ανακοινώσαμε το 19 και ήδη έχει ανάδοχο. Άρα λοιπόν θέλουμε μια ισχυρή φωνή στην Καστοριά να υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο έχουμε σχεδιάσει, το αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει για όλη τη Δυτική Μακεδονία και για την Καστοριά. Πιστεύετε ότι η λογική των ανθρώπων θα προσπαθούν να ψηφίσουν είναι πρώτα να επιλέξω το κόμμα και μετά τον υποψήφιο που θέλω? Θα πάει ο κόσμος Νέα Δημοκρατία αρχικά και μετά θα πει βάζω Σταυρό Μαρία Αντωνίου, ή θα ψηφίσει πάω Νη Μαρία Αντωνίου ή από την άλλη μεριά πάω Τελιγιορίδου ή πάω Βαρσάμι, είπα ο Παύλου, είπα ο δεν ξέρω ποιον. Θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσει. Πώς ψηφίζει ο κόσμος, πιστεύετε? Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πρόσωπα θα ψηφίσει κόμμα. Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ναι. Ο κόσμος της Καστοριάς, γιατί θα έχουμε μια επόμενη ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Φυσικά οι εκλογές είναι πάντα εκλογές. Αλλά αυτό σύμφωνα και με δημοσκοπικά δεδομένα το 50,9% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κυρία Νατζούλη. Άρα θα έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επομένως ένας βουλευτής κυβερνητικός με μια ισχυρή φωνή προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της επόμενης τετραετίας που έχουμε σχεδιάσει. Πιστεύετε ότι δεν την είχε αυτή τη φωνή αυτά τα 4 χρόνια? Εμένα ρωτάτε? Καταλαβαίνω ότι αυτή η ερώτηση αποτάκτη μήπως δεν μπορείτε να απαντήσετε. Αλλά και η σιωπή καμιά φορά μπορεί να είναι απάντηση. Και η σιωπή πολλές φορές είναι χρυσός, λέει. Και είναι και χρυσός. Μια και αναφερθήκατε στον τουρισμό, υπάρχουν ερωτήσεις εδώ από το κοινό μας για τη σχολή τουρισμού της Καστοριάς. Είδαμε τι έγινε, ειδικά φέτος, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι η περιοχή μας έχει μια κατεύθυνση προς τα εκεί και ανάγκη για επαγγελματικά στελέχη. Να σας θυμίσω λίγο, κυρία Νατσούλη, το 2013 που ήταν άσχημες εποχές, έτσι είχαμε μνημόνια και τότε φωνάζανε όλοι για την κατάργηση της αρχιτεκτονικής και έχουν δίκιο τέλος πάντων. Εντάξει, όλοι θυμόμαστε τι είχατε πει στον κύριο Αρβανιτόπουλο ότι δεν φοράει παντελόνια. Ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι είχε προταθεί. Μια δημοκρατία έχει μια τάση να τις διώχνουν τις σχολές από εδώ. Δεν ξέρω τότε, τι γίνεται. Από μένα, ως κυβερνητική βουλευτής σε συνεργασία τότε και με τον κύριο Αρβανιτόπουλο αλλά και με τον κύριο Λοβέρδο που είχε αναλάβει τότε το Υπουργείο Παιδείας και την κυρία Κεφαλογιάννη, Υπουργείο Τουρισμού, να δημιουργήσουμε όντως μια θεματική σχολή για τουρισμό θεματικό. Έχουμε δύο ΑΣΤΕ
στην Κρήτη και στη Ρόδο που είναι εξειδικευμένες για τουρισμό θάλασσα, ήλιος θάλασσα, χρειάζεται λοιπόν μια εξειδικευμένη σχολή. Αυτή τη στιγμή η κυρία Ζαχαράκη μαζί με το Υπουργείο Παιδείας κοιτάνε πώς θα οι ΑΣΤΕ, γιατί οι ΑΣΤΕ πρέπει να μπουν σε εκπαιδευτική βαθμίδα ανώδου της εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορώ ούτε είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να αναλύσω. Είναι στη φαρέτρα μας το να δημιουργηθεί μια σχολή τουρισμού θεματικού με ανεξάρτητα τη βαθμίδα, προκειμένου να προσελκύσει από όλη την υπηρετική μας χώρα σπουδαστές που θα εξειδικευθούν στον τουρισμό που αφορά τον πολιτισμό, στον τουρισμό που αφορά τα ορεινά μονοπάτια, στον τουρισμό που αφορά τον εκκλησιαστικό τουρισμό. Που γίνεται και το φόρουμ. Ακριβώς. Που γίνεται και το φόρουμ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είχα πει από το 2013-2014, νομίζω έχει οριμάσει και θα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε έτσι ώστε να φέρουμε μια τέτοια σχολή στον τόπο μας που δείχνει ότι αποτελεί έναν ευλογημένο τόπο, όπως είπε ο Υπουργός. Άρα αυτός ο ευλογημένος τόπος, για να αποδώσει ο τουρισμός στην περιοχή, θα πρέπει να εξειδικεύσουμε στελέχη στη διαχείριση και στην πώς θα στρέψουν το τουριστικό προϊόν μας και σε ποιες αγορές. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με όλους τους υποψηφίους να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους ή τι θέλουν για την Καστοριά για την επόμενη μέρα, σίγουρα στην προεκλογική περίοδο. Σήμερα όμως, κύριε Αντωνίου, να πούμε και κάτι ακόμα που έχει ένα ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε στα προκαταρκτικά. Είμαστε όμως το 23, χρονιά εκλογών, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για την αυτοδιοίκηση. Και εδώ το ερώτημα θα το κάνουμε φυσικά σε όλους τους υποψηφίους. Είναι αν η Μαρία Αντωνίου θα έχει την διάθεση εμπλοκής και στα δημοτικά πράγματα, δηλαδή γίνονται αυτά αυτόν τον καιρό, με υποψηφίους των δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών, να έχετε μια συνεργασία, κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό, ή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νομίζω, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έχουν μπροστά του να επιλέξουν ποια κυβέρνηση θέλουν και είναι το νομίζω πολύ σημαντικό και για την εθνική μας ασφάλεια και για το μεταναστευτικό που δεν κάναμε καθόλου αναφορά, κύριε Νατσούλη, αλλά αυτό που επίσης είπαμε θα λύσουμε το μεταναστευτικό, θα προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα μας, το υλοποιήσαμε. Δεν βλέπουμε, θυμάστε αυτούς που λιαζόταν στις πλατείες και μεταφερόταν από εδώ και εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ο κόσμος ότι και σε αυτό το ζήτημα που είχαμε δεσμευθεί το πράξαμε. Άρα θωρακίζουμε τη χώρα μας και γι' αυτό καλούμαστε οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση θέλουν. Θα έχουμε αυτό το τριήμερο λόγω της πρότασης μορφής την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε το τι κάναμε όλα αυτά τα περίπου 4 χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά μετά πάμε, αφού έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έρθει η ώρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα δούμε ποιες υποψηφιότητες είναι, κυρίως στις πόλεις όπως είναι η Καστοριά, όπως είναι οι δικές μας οι Δήμοι. Δεν εμπλέκεται το κόμμα στην επιλογή των αυτοδιοικητικών αρχόντων, άρα θα επιλέξουν οι πολίτες ποιον θέλουν για αυτοδιοικητικό τους άρχοντα. Άρα λοιπόν εσείς σε καμιά περίπτωση δεν θα μπείτε στη διαδικασία να υποστηρίξετε κάποιον δήμαρχο ή κάποιον περιφερειάρχη με αντάλλαγμα να σε στηρίξει και αυτός. Νομίζω ότι αυτές οι διεργασίες έχουν παταγωγό. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει από όλους, κύριε Αντωνίου? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, ούτε μπορώ να δεσμευτώ τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ μιλώ για μένα. Μιλώ για μένα ότι για μένα πρώτη στο μέλημα είναι να βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεύτερο μέλημα είναι σίγουρα να κερδίσουμε τη μονοδυρική της Καστοριάς, που είναι σημαντικό να έχουμε η κυβέρνηση να έχει κυβερνητικό βουλευτή στην Καστοριά, και δεύτερο και τρίτο είναι να βγω εγώ να εκπροσωπήσω και πάλι το λαό της Καστοριάς στο Κοινοβούλιο σε μια μονοεδρική περιφέρεια. Μάλιστα. Μια μονοεδρική περιφέρεια. Κύριε Αντωνίου, νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε και βεβαίως, όπως είπαμε, επειδή είναι εκλογική χρονιά, μπαίνουμε δυνατά στην προεκλογική περίοδο, θα είναι αρκετές φορές
που θα αναπτύξετε κι εσείς και όλοι οι υπόλοιποι φυσικά εγώ σας τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, κύριε Νατσούλη, και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε ο καθένας μας τις πτυχές και την προσπάθεια που θα κάνουμε για τον τόπο μας. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.